Πριν περάσουμε στα του νομοσχεδίου, επιτρέψτε μας από αυτό το βήμα να χαιρετήσουμε τη σημερινή πανελλαδική κινητοποίηση των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία που διαδηλώνουν γιατί δεν ανέχονται να συνεχίζεται η απαράδεκτη κατάσταση στις δημόσιες μονάδες υγείας και πρόνοιας, διεκδικώντας αυτά που δικαιούνται, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της δουλειάς τους, μέσα σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες, με αλλεπάλληλες βάρδιες και εφημερίες, με δεκάδες χρωστούμενα ρεπό και μέρες κανονικής άδειας. Απαιτούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με επίγουσες διαδικασίες, μονιμοποίηση συμβασιούχων και εργολαβικών εργαζομένων, αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, επέκταση του ανθυγιεινού επιδόματος και ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και άλλα. Παράλληλα, διατράνωσαν την αντίθεσή τους στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στις καταργήσεις νοσοκομείου και στη λειτουργία τους με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, απαιτώντας παράλληλα πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων υγείας και πρόνοιας, ενίσχυση των εμβολιαστικών κέντρων με επίγουσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και βέβαια το να σταματήσουν επιτέλους οι μετακινήσεις του προσωπικού από νοσοκομεία σε εμβολιαστικά κέντρα προκειμένου να υλοποιείται ο εμβολιασμός του πληθυσμού. Και βέβαια απάντηση σε όλα αυτά τα αιτήματα δίνει ξεκάθαρα και το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα σε αντίθεση κατεύθυνση φυσικά από τα αιτήματα των εργαζομένων στον χώρο της δημόσιας υγείας. Αναφορικά με το νομοσχέδιο και συγκεκριμένα στα πρώτα δύο άρθρα που αφορούν τη δωρεά έχουμε να πούμε τα εξής. Η ψήφος μας στα συγκεκριμένα άρθρα πριν απ' όλα εκφράζει την κριτική για τις ευθύνες τόσο της σημερινής κυβέρνησης όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων που με τις πολιτικές τους που ασκούν και η σημερινή κυβέρνηση ασκεί υπέρ της πλουτοκρατίας. Αφενός περικόπτονται δημόσιες παροχές στην υγεία, αυξάνονται η ανταποδοτικότητα και οι πληρωμές στις υπηρεσίες υγείας, τα φάρμακα, εξετάσεις κλπ. Και αφετέρου συμβάλλει ώστε το δικαίωμα των ασθενών σε απαραίτητες δημόσιες μονάδες υγείας να παρουσιάζονται ως προσφορά από αυτούς που καταδικάζουν το λαό στην εξαθλίωση. Και ταυτόχρονα η ψήφος μας σε αυτά τα δύο άρθρα, εξάλλου την έχουμε εκφράσει και στις προηγούμενες συζητήσεις για τις τροποποιήσεις, αλλά ακόμα αν θέλετε και στην αρχική σύμβαση το 2018. Και η κριτική μας παράλληλα έγκυται στο γεγονός ότι με τους όρους της σύμβασης το Ίδρυμα αποκτά με έμεσο τρόπο δικαίωμα ελέγχου και παρέμβασης σε τομείς που αφορούν τη δωρεά. Θεωρούμε πως τέτοια μέτρα πρέπει να αποτελούν αποκλειστικά ευθύνη του κράτους, να χρηματοδοτούνται πλήρως από τον κρατικό προϋπολογισμό, να στελεχώνονται με μόνιμο προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, παράλληλα να εξασφαλίζεται επαρκής και σύγχρονος ιατρομηχανολογικός εξοπλισμός και βεβαίως όλα αυτά να αποτελούν μέρος του πανελλαδικά αναπτυγμένου δημόσιου συστήματος υγείας, ώστε έγκαιρα, με ασφάλεια και απολύτως δωρεά να παρέχονται όλες οι προληπτικές, διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις σε όσους έχουν ανάγκη, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Παράλληλα, οι όποιες τυχόν προσφορές να αξιοποιούνται επικουρικά και συμπληρωματικά. Και βέβαια, απέναντι στα γνωστά επιχειρήματα ότι είτε το κράτος δεν έχει λεφτά ή κάτω από την επίκληση των δημοσιονομικών αναγκών. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι και στην περίοδο των αυξημένων ρυθμών ανάπτυξης, στο παρελθόν φυσικά, το κράτος και το κεφάλαιο με όλες τις κυβερνήσεις του υποχρηματοδοτούσαν το δημόσιο σύστημα υγείας, δεν ανέπτυσαν τις αναγκαίες υποδομές, έπαιρναν μέτρα περικοπών των δημόσιων παροχών και οι ασθενείς πλήρωναν πολλά περισσότερα. Όλα αυτά επιταχύνονται σήμερα, πολλαπλασιάζονται, διότι η ανάπτυξη με ατμομηχανή τους επιχειρηματικούς ομίλους είναι σε πλήρη αντίθεση με τις λαϊκές κοινωνικές ανάγκες που την περίοδο της πανδημίας αναδύθηκαν με τον πιο τραγικό τρόπο. Εξάλλου, τα χρήματα που διαθέτει το Ίδρυμα αποτελούν στην ουσία ένα πολύ μικρό μέρος των κερδών, σταγόνα στον ωκεανό, που προέκυψαν από την άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων από τον απλήρωτο χρόνο εργασίας τους που δημιουργεί τα κέρδη. Γι' αυτό και εσείς, η κυβέρνηση, πρόσφατα με την ψήφιση
του εργασιακού, του λεγόμενου εργασιακού νομοσχεδίου για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, προσφέρεται βορρά στα επιχειρηματικά σχέδια, αλλά και στους επιχειρηματικούς ομίλους, στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τους εργαζόμενους τους δίνεται στο πιάτο προκειμένου να αυξηθεί αφενός μεν η εκμετάλλευσή τους και αντίστοιχα τα κέρδη και φυσικά να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο η απληρωσιά των εργαζομένων. Και αλήθεια, θέτουμε ένα ερώτημα. Ο λεγόμενος εθνικός ευεργέτης και το κοινοφιλές του Ίδρυμα, για το οποίο συζητούμε, που έχει έδρα τις Βερμούδες και για τον οποίο, αν ανατρέξουμε και στις προηγούμενες συνεδριάσεις με αντίστοιχα ζητήματα της γενικότερης σύμβασης, αρχικής σύμβασης και με τις όποιες τροποποιήσεις υπήρξαν αργότερα, να θυμηθούμε ότι όλοι σας υπερθεματίζατε και χειροκροτούσατε. Αλήθεια λοιπόν, αυτός ο ευεργέτης, ο εθνικός όπως λέγεται, δεν βρήκε άραγε, που έχει την έδρα στις Βερμούδες, χρόνια τώρα δεν βρήκε ένα κατάλληλο χώρο, ένα κατάλληλο κτίριο στην Αθήνα? Ή βέβαια προτίμησε τις Βερμούδες γιατί πρόκειται όντως για κατάλληλο φορολογικό παράδεισο, που αφού λελάτισε τους εργαζόμενους, τη χώρα μας ολόκληρη και άλλες χώρες, με τις ευλογίες φυσικά του αστικού κράτους εδώ στην Ελλάδα, έρχεται και δίνει πεντεροδεκάρες από τα αμύθιτα κέρδη του, ακόμα και με τίμημα τη ζωή δεκάδων εργατών στα ναυπηγεία, όπως και εκατοντάδων κατοίκων, ως αποτέλεσμα της μόλυνσης που προκάλεσε στο Θριάσιο και συγχρόνως. Τόσο η σημερινή κυβέρνηση, όσο και οι προηγούμενες δηλαδή, αξιοποιούν αυτές τις συμφωνίες για να επιδρούν, να ασκούν βαθύτερη ιδεολογική επίδραση στους εργαζόμενους, επιδιώκοντας πρώτον να καλλιεργήσουν στο έδαφος των σοβαρών προβλημάτων και των οξυμένων προβλημάτων των λαϊκών οικογενειών το ανθρώπινο πρόσωπο του ίδιου του συστήματος της εκμετάλλευσης, τον καπιταλισμό. Δεύτερον, να συμφιλειωθούν οι εργαζόμενοι με την αντίληψη ότι μπορεί να περιψέψει και κανένα ψίχουλο όσο καλύτερα πάει η κερδοφορία των επιχειρηματιών. Και τρίτον, να εθίζονται οι εργαζόμενοι, ο λαός, με την αντίληψη για κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές, όχι ως δικαίωμα, αλλά ως φιλανθρωπία. Και όσο εντείνεται η αντιλαϊκή επίθεση του κεφαλαίου αλλά και των κυβερνήσεων που το υπηρετούν, τόσο όσο προωθείται η δραματική περικοπή των κρατικών και εργοδοτικών δαπανών για την υγεία, πρόνοια και ενισχύεται η επιχειρηματική δράση, τόσο θα εμφανίζονται οι φιλανθρωπίες και οι πρωτοβουλίες των επιχειρηματιών για την υγεία και όχι μόνο. Και αυτό γιατί οι δωρεές αποτελούν το άλοθη και το αντάλλαγμα των καπιταλιστών για να συνεχίζουν και να αυξάνουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων, να εμπορευματοποιούν τις λαϊκές ανάγκες. Και ακριβώς στην εξυπηρέτηση των σχεδιασμών και συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων δεν οφείλεται το γεγονός ότι τα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, οι πρωτοβάθμιοι φροντίδες υγείας, όλο και πιο πολύ ενισχύουν τα επιχειρηματικά και εμπορευματικά τους χαρακτηριστικά. Ή για παράδειγμα, ενδεικτικά, το έχουμε πει και στο παρελθόν, ότι ολόκληρη η Ανατολική Αττική δεν διαθέτει ούτε ένα δημόσιο νοσοκομείο παρά ορισμένα μισολειτουργούντα κέντρα υγείας, ή ότι η Θεσσαλονίκη και κατ' επέκταση η Βόρεια Ελλάδα είναι χωρίς παιδιατρικό νοσοκομείο εδώ και δεκαετίες, πάρα πολλά χρόνια, ή ότι οι δημόσιες μονάδες υγείας, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, η πρωτοβάθμια εν γέννη, στο σύνολό της πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που είναι διαλυμένη, υποστελεχωμένες και με σταθερά αυξανόμενο τον αριθμό των υγειονομικών που εναλλάσσονται μεταξύ της ανεργίας και της στενής προσωρινής εργασίας. Κατευθύνσεις που αποτυπώνονται και στο παρόν νομοσχέδιο. Ή το γεγονός ότι λείπουν ακόμα και πτυτικά μέσα, ή ότι για παράδειγμα 4 δισεκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν ετησίως για τις νατοϊκές δαπάνες προκειμένου να συμμετάσχει και η χώρα μας μαζί με τους νατοϊκούς συμμάχους στο πλιάτσικο όπου γης. Ενώ για τη λαϊκή υγεία δεν περισσεύει ούτε ένα ευρώ. Έτσι, μάλιστα, την ίδια ώρα που όλοι αυτοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι θεωρούν αιτία πολέμου τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, αφού διαμορφώνουν συνθήκες δουλειάς και ζωής με όρους περασμένων δεκαετιών, δύο αιώνων πίσω δηλαδή, στο 19ο αιώνα γυρνάνε το λαό μας και τους εργαζόμενους, εμφανίζονται σαν μεγάλοι ευεργέτες υπέρ του λαού. Έτσι διαθέτουν είτε οι ίδιοι μέσω του κράτους, είτε οι ίδιοι είτε μέσω του κράτους, ένα
απειρολόγιστο μέρος των κερδών από τη δουλειά των εργαζομένων για να εξασφαλίζουν πολλαπλάσιο κέρδος, επιδιώκοντας παράλληλα την ενσωμάτωση και τη λεγόμενη κοινωνική ειρήνη. Υπάρχουν όμως και συγκεκριμένα ζητήματα, ερωτήματα, αν θέλετε, που θα έχουμε θέσει από τότε που συζητούμε για τη συγκεκριμένη, για το σύνολο, αν θέλετε, της συγκεκριμένης δωρεάς από το 18, αλλά και μετέπειτα με τις τροποποιήσεις που επήλθανε σε μια σειρά από τα έργα αυτής της δωρεάς. Το πώς δηλαδή και αν θα εξασφαλιστεί, αφότου δημιουργηθούν υποδομές, όσα προβλέπονται, για παράδειγμα, για πρόσκοπτη λειτουργία των συγκεκριμένων νοσοκομείων, αν θα χρηματοδοτούνται πλήρως και παρκώς από τον κρατικό προϋπολογισμό, αν θα γίνουν οι απαραίτητες και αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, αν θα εξασφαλιστεί η επάρκειά τους σε υλικά και φάρμακα που έχουν ανάγκη οι ασθενείς και φυσικά αν όλες αυτές οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από τις συγκεκριμένες εμπροκειμένου μονάδες υγείας, αν θα παρέχονται απολύτως δωρεάν σε όλους. Και θέτουμε αυτά τα ερωτήματα, διότι η κατάσταση η οποία επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, που ενισχύουν την επιχειρηματική τους δράση, που μειώνουν το προσωπικό, που υποχρηματοδοτούνται από το κράτος και καλούνται να επιβιώσουν πουλώντας τις υπηρεσίες άμεσα στους ασθενείς ή στα λαϊλατημένα από το κράτος και το κεφάλαιο ασφαλιστικά ταμεία, δίνει και τις απαντήσεις. Εξάλλου τα παραπάνω αποτελούν ένα επιπλέον στοιχείο που επιβεβαιώνει τη θέση μας ότι η ανάπτυξη των δημόσιων μονάδων υγείας πρέπει να είναι στην πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του κράτους, χωρίς καμία εμπλοκή ή άμεση είτε έμεση του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα. Κύριε Πρόεδρε, 15 είναι, όχι 10. Αλλά υπάρχει, θα υπάρξει ενοχή. Σε ό,τι λοιπόν αφορά το υπόλοιπο τμήμα όγκου, αν θέλετε, τον κύριο όγκο του νομοσχεδίου, θα λέγαμε στην σημερινή συζήτηση ότι ο προσανατολισμός που το διέπει, αλλά και αυτό, αν θέλετε, που αναδεικνύεται, είναι πρώτον η διαιώνιση και επέκταση των προσωρινών σχέσεων εργασίας και ορισμένου χρόνου εργασίας των εργαζομένων, η ενίσχυση του συστήματος των μετακινήσεων των εργαζομένων στην υγεία από μονάδα σε μονάδα και όχι η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και η μονιμοποίηση των εργαζομένων αυτών αλλά και άλλων, ώστε να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Δεύτερον, παράλληλα, για πολλωστή φορά αξιοποιείται η πανδημία για την προκλητική ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων με δωράκια, με διευκολύνσεις όσον αφορά την αποπληρωμή των χρεών τους, κλόμπα κτλ., όπως και τις αυξημένες πληρωμές για την πώληση των υπηρεσιών τους προς το κράτος, αντί για την χωρίς αποζημίωση επίταξή τους. Πρόκειται για ένα λοιπόν πολυνομοσχέδιο, με το οποίο συνεχίζεται την ίδια πολιτική που διαμόρφωσε την επικίνδυνη και τραγική κατάσταση για την προάσπιση της υγείας του λαού μας, με μέτρα ανεπαρκή, αλλά και με μέτρα διαχείρισης της ασκούμενης πολιτικής, που επιδεινώνουν περαιτέρω τη ζωή του λαού μας. Με βασικό λοιπόν κριτήριο τα ανωτέρω, εμείς θα καταψηφίσουμε επί της αρχής το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, βέβαια ορισμένα άρθρα που προβλέπουν ρυθμίσεις, οι οποίες έστω και ελάχιστα και κατελάχιστον ευνοούν τους εργαζόμενους. Δεν θα διατυπώσουμε αντίρρηση, παρότι βέβαια δεν αλλάζουν και αυτά ακόμα τα άρθρα τον βασικό προσανατολισμό του νομοσχεδίου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.